Πού είστε, παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ισπανίας. Ερχόμαστε μετά από μια επιβλητική νίκη στην Πορτογαλία και όπως είδατε στιγμιαία στο R&D είμαστε στην τρίτη θέση, πολύ κοντά στις πρώτες δύο ομάδες. Κοιτάμε εδώ για τις αναβαθμίσεις στο Durability. Έχουμε βάλει από το προηγούμενο επεισόδιο τις αναβαθμίσεις για το σασί, τελευταία αναβάθμιση που θα χρειαστούμε. Αναμένουμε στο επόμενο επεισόδιο να μας φέρει η ομάδα μία από τις τελευταίες αναβαθμίσεις στον κινητήρα που είναι δωρεάν και λογικά θα μας περάσουν και όλα στην πρώτη θέση. Θα χρησιμοποιήσουμε για τελευταία φορά αυτό το κινητήρα, εκτός από το τελευταίο κομμάτι που αναγκαστικά θα το χρησιμοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Όπως είδατε, στο βαθμολογικό πίνακα μας χωρίζουν από το Verstappen 11 βαθμούς. Πρέπει να καλύψουμε αυτή τη διαφορά, γιατί μετά την εγκατάλειψη στην Κίνα μας έκανε μια μικρή χαλάστρα όλο αυτό. Παρόλο που έχουμε δύο νίκες, είμαστε πίσω από το Max Verstappen και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών είμαστε στη δεύτερη θέση. Κυνηγάμε σήμερα να φέρουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα μπορέσουμε πάλι να βρεθούμε μπροστά από το Max Verstappen. Πηγαίνουμε κατευθείαν στις κατακτήρες δοκιμές. Όπως βλέπετε, είμαστε στο Q2 στην τρίτη μας προσπάθεια και τελευταία. Είμαι στην 10η θέση οριακά. Τώρα θα πρέπει να βελτιώσουμε και άλλο για να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι μπορώ να βρω 2 με 3 δέκατα μέχρι το τέλος του γύρου. Υπάρχουν και οδηγοί που φαίνονται ότι μάλλον θα περάσουν στο Q3 με μεσαία ελαστικά και αυτό σίγουρα θα μας βάλει σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη στρατηγική, γιατί εμείς με τα μαλακά ελαστικά θα δυσκολευτούμε λιγάκι για να βγάλουμε μια καλή στρατηγική. Εδώ γλιστρήσαμε και εγκαταλείψαμε. Έτσι σε μια στιγμή όλα χάλασαν. Εδώ βλέπετε και την τελευταία φωτογραφία του μονοθεσίου πως έχει γίνει κομμάτια. Δυστυχώς, ακόμα και να περάσουμε στο Q3 δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε εκεί. Και επίσης, αν περάσαμε στο Q3 με τα μαλακά ελαστικά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και επιλογή στρατηγικής. Αλλά ευτυχώς δεν περάσαμε στην επόμενη φάση. Μείναμε στην 12η θέση, πέσαμε κιόλας, δεν μπορέσαμε. Κρίμα, γιατί πηγαίναμε καλά στις κατακτήρες δοκιμές. Θα περνούσαμε σίγουρα στο Q3, γιατί θα έβρισκα 2 με 3 δέκατα. Όπως βλέπετε, είναι η διαφορά μέχρι τον δέκατο. Βέβαια, κανένας δεν πήρε. Δεν κατάφερε να περάσει την επόμενη φάση με μεσαία ελαστικά. Αυτό μας συμφέρει, γιατί σημαίνει ότι μέσα στην δεκάδα όλοι θα κάνουν 2 pit stop. Άρα θα πάρουμε ένα μεγάλο ρίσκο. Θα πάρουμε έναν καινούριο φρέσκο κινητήρα από τώρα. Θα ξεκινήσουμε τελευταίοι και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό ότι η δεκάδα θα κάνει στρατηγική 2 pit stop. Βλέπετε εδώ, Carlos Sainz πήρε την pole position. Δεύτερος είναι ο Max Verstappen. Άρα είναι πολύ καλό αυτό για τη Ferrari, πως Sainz ξεκινάει στην πρώτη θέση. Οι πρώτοι 5 οδηγοί στο grid είναι από 5 διαφορετικές ομάδες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που το βλέπω. Εγώ δυστυχώς θα ξεκινήσω από την τελευταία θέση, παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά και πάλι από την 12η θέση πιστεύω είναι καλό που έκανα αυτή την επιλογή. Είναι πολύ αργά τα μονοθέσια που βρίσκονται μπροστά μας μέχρι τη δεκάδα. Πιστεύω ότι μπορώ να τα περάσω και αν καταφέρω να κρατηθώ σε μια μικρή απόσταση από τους πρωτοπόρους, ίσως να μπορέσουμε να τους παίξουμε πολύ σκληρά για τη μάχη του βάθρου με τη στρατηγική μας. Γιατί η στρατηγική που θα επιλέξουμε είναι στρατηγική με ένα pit stop. Θα ξεκινήσουμε με τα μεσαία ελαστικά και θα δούμε στη συνέχεια στον αγώνα πώς θα πάνε τα πράγματα. Ίσως να πάμε από μεσαία σε μαλακά ή αν υπάρχει φθορά αρκετά μεγάλη θα πάμε από μεσαία όπως βλέπετε σε σκληρά και αυτό ελπίζω ότι θα μας οδηγήσει να καταφέρουμε να παρέσουμε για πολύ καλούς βαθμούς και γιατί όχι ακόμα και για βάθρο. Ο στόχος είναι να τερματίσουμε μπροστά από τον Max Verstappen και είναι εφικτό γιατί αυτός θα είναι σε στρατηγική με 2 pit stop. Τώρα πόσο καλό ρυθμό θα έχει δεν ξέρω, θα το δούμε εννοείται στην πράξη και ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Κρίμα για τις κατακτήρες δοκιμές, δεν πειράζει, πάμε να δούμε όμως τι θα συμβεί τώρα από την τελευταία θέση. Πάμε στην εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Ισπανίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και φύγαμε πολύ ωραία σε σχέση με τον Μάζεπιν. Κολλάμε πίσω του εδώ, αλλάζουμε γραμμή, ρόδα εδώ με τον Νικίτα Μάζεπιν. Θα έχουμε μάλλον την εξωτερική στην πρώτη στροφή, αλλά περάσαμε μπροστά από τον Μάζεπιν και εδώ φρενάρουμε πολύ αργά. Περνάμε και το Σουμάχερ, ρόδα εδώ με τον Λατίφι στην δεύτερη στροφή. Καταφέρνουμε, το προσπερνάμε και επόμενο μπροστά μας είναι ο Λάνστρολ. Παίρνω εδώ ανοιχτή τη γραμμή για να κάνω το switchback από την δεξιά πλευρά, ρόδα με τον οδηγό της Aston Martin και εδώ μπορούμε να χωθούμε από την εσωτερική πλευρά και κρατιόμαστε πολύ ωραία στην αγωνιστική γραμμή. Τον αναγκάζουμε τον Στρόλ να ανοίξει τη γραμμή του και τον προσπερνάμε και στην επόμενη στροφή, επειδή τα μποτάκια πάντα αφήνουν ανοιχτή την πόρτα και φέρναν πολύ νωρίς, θα περάσουμε πολύ άνετα και τον Daniel Tictum και ανεβαίνουμε στην 15η
θέση. Πλέον είμαστε πολύ κοντά στην δεκάδα. Έχει φύγει πολύ καλά και ο Κάρλος Σάιντς, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Ρικάρντο και τρίτος ο Μακ Βερστάπεν. Έχει χάσει την δεύτερη θέση από τον οδηγό της Mercedes και εμείς πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και εδώ πάλι θα χωθούμε από την ιστορική, γιατί τα μποτάκια πάντα αφήνουν ανοιχτή την πόρτα και θα περάσουμε και τον Sebastian Vettel. Ανεβαίνουμε τώρα στην 14η θέση. Επόμενος μπροστά μας είναι ο Giovinazzi, ο οδηγός της Alfa Romeo. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Και από εκεί και πέρα, λογικά θα ξεκινήσουν λίγο τα ζόρικα και θα πρέπει να παλέψουμε λίγο πιο σκληρά για να κερδίσουμε θέσεις. Αλλά νομίζω κάναμε τη σωστή επιλογή με τον καινούριο κινητήρα, γιατί φαίνεται τώρα η διαφορά με έναν φρέσκο κινητήρα. Κολλάμε εδώ πίσω από τον Giovinazzi, αλλάζουμε την γραμμή. Αυτός παίρνει αμυντική στάση από την δεξιά πλευρά, αλλά νομίζω μέχρι την πρώτη στροφή έχουμε περάσει πλέον μπροστά από τον Giovinazzi. Το αφήνουμε βέβαια και το χώρο εκεί στην πρώτη στροφή. Όμως περάσαμε, ανεβήκαμε στην 13η θέση και πηγαίνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τώρα από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα ζόρικα. Τώρα ξεκινάνε να εμφανίζονται μπροστά μας οι πιο γρήγοροι οδηγοί, οι πιο έμπειροι οδηγοί και σίγουρα θα είναι και οι οδηγοί με τα μαλακά ελαστικά που αυτό θα μας ζωρίσει ακόμα περισσότερο να καταφέρουμε να τους προσπεράσουμε. Επόμενος μπροστά μας είναι ο οδηγός της Williams, ο Leclerc, που τον αντικαταστήσαμε στη Ferrari και αυτός πήγε στην Williams. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Νομίζω είναι από τους τελευταίους οδηγούς με μεσαία ελαστικά που έχουν απομείνει μπροστά μας. Από εκεί και πέρα νομίζω μόνο ο Φερνάντο Αλόνσο είναι ο τελευταίος που έχει μεσαία ελαστικά. Οι υπόλοιποι είναι με μαλακά ελαστικά. Άρα μέσα σε 7, το πολύ 8 γύρους να μπουν να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Εδώ ένα μεγάλο γλίστριμα από εμένα με ανάποδο τιμόνι, το κράτησα ευτυχώς γιατί παραλίγο να το χάσουμε, αλλά κρατιόμαστε ακόμα μέσα στην πίστα και κοντά στον Λεκλέρ. Να δούμε αν θα μπορέσουμε εδώ να τον απειλήσουμε στη μεγάλη ευθεία, αλλά τελικά μάλλον δεν θα καταφέρουμε γιατί γλιστρήσαμε και στην πρώτη-τελευταία στροφή, πάτησα λίγο άτσαλα πάνω στο κέρν. Μπαίνουμε τώρα στη μεγάλη ευθεία, θα από αυτό το γύρο και μετά θα ενεργοποιηθεί το DRS. Βλέπετε, το πλησιάζουμε λιγάκι τον Λεκλέρ. Φαίνεται η διαφορά στον έναν ολοκένουριο φρέσκο κινητήρα σε σχέση με τα άλλα μονοθέσια που σίγουρα έχουν μια αλφα φθορά πάνω στο δικό τους κινητήρα. Φαίνεται η διαφορά στην ταχύτητα σίγουρα και φαίνεται και η διαφορά από την Ferrari, που εδώ βλέπετε από την εξωτερική θα κάνουν την κίνηση στο Leclerc και θα τον προσπεράσουμε. Επιμένει ο Leclerc, όμως καταφέρνουμε και τον προσπερνάμε. Βλέπετε πόσο ανώτερη είναι η Ferrari σε σχέση με την Williams, εννοείται ότι με την Mercedes, την McLaren και την Red Bull θα είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα, γιατί και αυτά τα μονοθέσια είναι εισάξια με εμάς. Σίγουρα και με τη μηνύα Alpha Tauri του Gasly, που και αυτός φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ γρήγορος. Και όπως βλέπετε φτάσαμε στον έκτο γύρο, έχω φτάσει πλέον και το Russell, είμαι σε απόσταση DRS από αυτόν και βλέπετε ότι μπροστά μας είναι ο Αλόνσο και ο Τσουνόντα και από εκεί πέρα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κενό μέχρι τους υπόλοιπους οδηγούς. Φαίνεται ότι χωρίστηκαν οι πρωτοπόροι. Ο Σάιντς πάει πάρα πολύ καλά, έχει απομακρυνθεί από τον δεύτερο Ρικάρντο, ενώ τώρα στα pit μπαίνει ο Max Verstappen. Άρα ήρθε η ώρα να κάνουν την πρώτη τους αλλαγή, αυτοί που ξεκίνησαν με μαλακά ελαστικά. Μας συμφέρει πάρα πολύ, ο Verstappen λογικά θα μπλέξει και λίγο σε κίνηση. Μας βολεύει πάρα μα πάρα πολύ, γιατί σίγουρα θα παλέψουμε για ένα δυνατό βάθρο σήμερα με αυτή την στρατηγική που επιλέξαμε και με το φρέσκο κινητήρα που πήραμε ρίσκο να βάλουμε. Τώρα έχουμε ανεβεί τώρα στην 10η θέση, γιατί μπήκε και ο Gasly και ο Verstappen μέσα και έτσι από την 10η, βασικά από την 12η θέση πήγαμε στην 10η και επόμενος μπροστά μας είναι ο George Russell, που τον έχουμε φτάσει από τον προηγούμενο γύρο σε απόσταση DRS, δεν μπόρεσα να τον πλησιάσω στη μεγάλη ευθεία, αλλά εδώ είμαι πάρα πολύ κοντά. Αλλάζουμε τη γραμμή και βουτάμε στα φρένα από την εσωτερική, αφού αφήνει ανοιχτή την πόρτα ο George Russell και τον προσπερνάμε και ανεβαίνουμε πλέον στην 9η θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Τον Αλόνσο πρέπει να τον περάσουμε οπωσδήποτε, γιατί και αυτός είναι σε ίδια στρατηγική με εμένα και αυτό σημαίνει ότι όπου και να πάω εγώ να τερματίσω, αυτός θα είναι μία θέση πιο μπροστά από εμένα. Άρα πρέπει να τον ξεφορτωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιστεύω ότι η Ferrari έχει δυνατότητα, φαίνεται ότι η Alpine είναι πιο αργή όπως ήταν και στις προηγούμενες δύο σεζόν και ζοριζόμασταν πάρα πολύ με την Alpine και την Lotus, γιατί κακά τα ψέματα η Lotus ήταν η Alpine απλά με άλλη εμφάνιση, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι για άλλη συζήτηση. Βλέπετε μπαίνει μέσα ο Τσουνόντα όπως και ο
George Russell που μόλις είχαμε προσπεράσει. Έχουμε τον DRS εδώ από τον Αλόνσο, όμως και ο Αλόνσο είχε τον DRS και έτσι δεν μπορέσαμε να τον απειλήσουμε. Αλλά ξαναμπήκαμε στον DRS του Αλόνσο μέχρι το τέλος του 8ου γύρου. Μπήκαμε τώρα στον 9ο. Ο Αλόνσο τώρα βλέπετε περνάει στην πρώτη θέση γιατί όλοι ολοκλήρωσαν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Εδώ το πλησιάζουμε πολύ γρήγορα. Επιμένει ο Αλόνσο εδώ, συγκλίνει προς τα δεξιά. Έχουμε μικροεπαφές μεταξύ μας εδώ. Χώνομαι από την εσωτερική και καταφέρνω στη δεύτερη στροφή να τον προσπεράσω. Ευτυχώς εκεί πήρε πολύ επιθετική αμυντική στάση ο Φερνάντο Αλόνσο, αλλά καταφέραμε και τον προσπεράσαμε τον Ισπανό οδηγό της Αλπίν και ανεβήκαμε πλέον στην πρώτη θέση. Και από εδώ και πέρα πρέπει να κρατηθούμε σε αυτή την πρώτη θέση. Ενώ η ομάδα μας πρότεινε τώρα να κάνουμε στρατηγική με ένα pit stop, να πάμε από μεσαία σε μαλακά. Άρα είναι εφικτό, φαίνεται ότι μάλλον δεν έχουμε τόσο μεγάλη φθορά στα ελαστικά και μπορούμε να κάνουμε αυτή την στρατηγική. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα ελαστικά μέχρι τον 22ο γύρο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας με αυτά τα ελαστικά. Σίγουρα θα μας φτάσουν αυτοί που ήταν πρωτοπόροι. Όμως μέχρι τον 11ο γύρο έχουμε ένα safety car, ένα πολύ περίεργο safety car γιατί δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα μέσα στην πίστα. Όμως μπήκε το safety car και σε αυτό το safety car παίρνω μια μεγάλη απόφαση. Θα μπω τώρα να βάλω σκληρά ελαστικά. Εφόσον με τα μεσαία θα μπορούσα να αντέξω μέχρι τον 22ο γύρο, σημαίνει ότι με τα σκληρά εγώ θα μπορέσω να πάω μέχρι το τέλος. Είναι 22 οι γύροι που έχουν απομείνει σε αυτόν τον αγώνα. Άρα θα πούμε τώρα να βάλουμε σκληρά ελαστικά. Βλέπουμε ότι ακολουθεί και ο Αλόνσο. Άρα ο Αλόνσο μάλλον ή θα βάλει σκληρά, αλλά νομίζω θα βάλει άλλη γόμα και θα κάνει και άλλο ένα pit stop. Άρα γλιτώσαμε από τον Αλόνσο. Αυτή τη στιγμή αυτοί που ήταν πρωτοπόροι περνάνε μπροστά, όμως χρωστάνε και άλλο pit stop. Και με αυτό το safety car αυτή τη στιγμή παίρνουμε νίκη. Με αυτό το safety car αυτή τη στιγμή παίρνουμε νίκη γιατί θα είμαι κοντά σε όλους, θα έχουμε μηδενιστεί όλες οι αποστάσεις και μέσα σε επόμενους 8 γύρους το πολύ πρέπει να μπουν αυτοί που θα είναι μπροστά μας να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Αυτή τη στιγμή θα περάσουμε στην πρώτη θέση ό,τι και να συμβεί. Ακόμα και να απομακρυνθούν λιγάκι από εμάς οι πρωτοπόροι, θα περάσουμε στην πρώτη θέση. Άρα τώρα, πόλεις πήγαμε στο τέλος του 13ου γύρου, θα έχουμε επανεκκίνηση να δούμε αν θα μπορέσουμε να προσπεράσουμε κάποιον εδώ στην επανεκκίνηση. Αν και δεν θέλω να πιέσω πάρα πολύ, θα δεχτούμε σίγουρα και την επίθεση του Αλόνσο που είναι πίσω μας με μαλακά ελαστικά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άμυνα, αλλά όχι πάρα πολύ γιατί αυτός θα έχει σίγουρα ένα pit stop ακόμα να κάνει. Δεν μπορεί να πάει με τα μαλακά ελαστικά μέχρι το τέλος. Μας έχουν πιάσει στον ύπνο οι πρωτοπόροι. Εγώ δεν πίεσα και πάρα πολύ γιατί δεν θέλω να γλιστήσω με τα κρύα σκληρά ελαστικά. Και παραμένουμε στην 7η θέση όπως ήμασταν κατά τη διάρκεια του safety car. Όμως βλέπετε ο Αλόνσο είναι πίσω μου. Εδώ σίγουρα θα προσπαθήσει να επιτεθεί. Ξέρει ότι έχει πιο καλά ελαστικά, πιο γρήγορα ελαστικά. Κολλά εδώ πίσω μου, παίρνει τα και να αλλάζει γραμμή. Εδώ κρατάει την εσωτερική γραμμή. Πρέπει να το αφήσουμε το χώρο. Ο Αλόνσο επιμένει, ρόδα μαζί μου. Εγώ δεν έχω την κατάλληλη πρόσφυση εδώ, όμως έχω την ιστορική για την επόμενη στροφή και εδώ θα ελέγξω εγώ τη στροφή. Το αφήνουμε και ίσα ίσα το χώρο στον Αλόνσο και τον κρατάμε πίσω μας. Παραμένουμε στην 7η θέση, βέβαια χάνουμε έτσι έδαφος από τους πρωτοπόρους. Θα ήθελα να είχα μείνει σε απόσταση ενός δευτερολέπτου από αυτούς για να μπορέσω να έχω το DRS. Ίσως θα είναι καλό να μας προσπεράσει ο Αλόνσο και να μείνω πίσω του από τον επόμενο γύρο και μετά, ώστε να με τραβήξει με το DRS να φτάσουμε τους πρωτοπόρους και έτσι να μείνω και πιο κοντά όταν κάνω τη δική τους αλλαγή ελαστικών, να είναι πάρα πολύ μακριά από εμένα. Σίγουρα δεν το βόλεψε καθόλου το safety car τον Carlos Sainz γιατί αυτή τη στιγμή χάνει την πρώτη θέση. Τη χάνει σίγουρα από εμένα, δεν ξέρω αν θα χάσει και άλλες θέσεις. Ίσως να πάμε για το 1-2, για το πρώτο 1-2 της Ferrari σε αυτή την σεζόν. Μπαίνουμε τώρα στον 15ο γύρο. Βλέπετε, παραμένω αρκετά κοντά στον Gasly, αλλά εκτός DRS απόστασης. Και βλέπετε ότι ο Αλόνσο εδώ στη μεγάλη ευθεία δεν με φτάνει. Φαίνεται ότι η Ferrari έχει φοβερή τελική ταχύτητα. Ενώ εδώ έχουμε κίτρινες σημαίες και εδώ ένας μικρός χαμός μπροστά μας. Τι κάνουν αυτοί οι τρελοί? Τι κάνανε εκεί οι τρελοί? Ο Esteban Ocon εγκατέλειψε και νομίζω εγκαταλείπει και ο Nikita Mazepin και ο Mick Schumacher. Έχουμε safety car αυτή τη στιγμή και ένας μικρός χαμός. Τι έχει γίνει εκεί στην πρώτη στροφή? Δύο μονοθέσια, το ένα ήταν γυρισμένο ανάποδα, θα το δούμε εννοείται σε replay. Ήταν ο Max Verstappen. Ο Max Verstappen το χάσε μόνος του στην πρώτη στροφή. Βλέπετε εδώ το replay, εντελώς μόνος του, και μετά ο Ocon δεν μπόρεσε να τον αποφύγει. Έπεσε πάνω του και ήρθαν και άλλα μονοθέσια και πέσανε πάνω του. Ένας από αυτούς ήταν και ο Lewis Hamilton που ήταν πάρα πολύ πίσω και τώρα έχει χαλάσει ακόμα περισσότερο ο αγώνας του. Και βλέπετε εδώ σε από άλλη λήψη το συμβάν με τον Ocon και τον Max Verstappen. Εγώ ευτυχώς κατάφερα να τους αποφύγω. Ίσα ίσα υπήρχε ο χώρος από την εξωτερική στη δεύτερη στροφή. Θα δείτε εδώ πώς περνάω από μπροστά τους. Και με αυτόν τον τρόπο ανεβήκαμε θέσεις, ανεβήκαμε στην τέταρτη θέση. Έχουμε safety car και αυτή τη στιγμή πάλι θα μηδενιστούν οι αποστάσεις. Υπάρχουν πολλά μονοθέσια που θα κάνουν αλλαγή αεροτομής και έχουν μείνει
λιγότερους από 18 γύρους. Άρα εδώ είναι μια καλή στιγμή να μην πάω μέχρι το τέλος με τα σκληρά ελαστικά, να παίξω με πιο γρήγορα ελαστικά και θα μπορώ να βάλω μεσαία ελαστικά. Ναι μεν μπορεί να χάσω 1-2 θέσεις τώρα, αλλά είμαστε υπό συνθήκες safety car, αλλά μας συμφέρει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα μπορούμε να βλέπετε και ο Σέρχιο Πέρες εγκατέλειψε, όχι μόνο ο Μικ Σουμάχερ και ο Νικίτα Μάζεπιν, και ο Σέρχιο Πέρες. Νομίζω ο Νικίτα Μάζεπιν τελικά δεν εγκατέλειψε, μόνο ο Σέρχιο Πέρες. Δεν έχει σημασία αυτό, εγκατέλειψαν εκεί κάποιοι οδηγοί. Ο Μαξ Verstappen τελικά δεν εγκατέλειψε με αυτό που έχει συμβεί, μόνο ο Κον την πλήρωσε. Εγώ όμως τώρα θα μπορώ να βάλω τα μεσαία ελαστικά. Οι πρωτοπόροι δεν μπήκαν και αυτό είναι καταστροφή για αυτούς, ειδικά για τον Κάρλος Σάινς. Πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα για βάθρο που δεν μπήκε να βάλει ελαστικά. Εγώ θα βάλω μεσαία ελαστικά να πάω μέχρι το τέλος. Βλέπετε πόσοι ακολουθούν μέσα στο pit lane. Νομίζω μόνο ο Stroll δεν έχει μπει. Ναι, ο Stroll είναι ο μόνος που δεν έχει μπει. Άρα θα βγούμε τώρα στην πέμπτη θέση, με λίγους γύρους να απομένουν για να μπουν όλοι αυτοί που είναι μπροστά μας να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών την τελευταία, και θα πάμε για μια απίστευτη νίκη. Κάτι που έχει κάνει το 2021 ο Lewis Hamilton στη Βραζιλία. Από ό,τι φαίνεται εγώ χρειάζομαι μόνο την Κυριακή. Αυτός χρειάστηκε Σάββατο και Κυριακή, εγώ μέσα σε έναν αγώνα. Ναι μεν με τύχη, αλλά το καταφέραμε. Ακόμα και στο πρώτο safety car είχαμε την νίκη σχεδόν στην τσέπη, τώρα όμως την έχουμε 100%. Δεν πρέπει απλά να κάνουμε κάποιο οδηγικό λάθος ή να σπάσουμε πάνω σε κάποιον με κάποια βιαστική κίνηση, όπως εδώ που πάτησα λίγο παραπάνω γκάζι και γλίστησαμε. Ευτυχώς το κρατήσαμε με το ανάποδο τιμόνι, μην κάνουμε τέτοια, ειδικά τώρα που κυνηγάμε την νίκη εδώ στην Ισπανία. Βλέπετε εδώ, πέμπτη θέση για εμένα, απομένουν λίγους γύρους μπροστά μας μέχρι να κάνουν αυτοί που είναι μπροστά, να κάνουν pit stop οι οδηγοί που είναι μπροστά μας. Ο Ράσελ είναι πίσω μου, ο οποίος και αυτός θα κάνει pit stop. Ο Τίκτουμ νομίζω δεν έχει να κάνει pit stop, δεν έχει όμως κάποια σημασία για εμένα, γιατί ο Τίκτουμ έχει ένα πολύ πιο αργό μονοθέσιο από το δικό μου. Όμως έχουμε στην τσέπη μια πολύ σημαντική νίκη, τρίτη νίκη μέσα σε 4 αγώνες. Όμως και πάλι με αυτή τη νίκη νομίζω δεν θα περάσω πρώτο στη βαθμολογία, γιατί ο Verstappen, παρόλο που έκανε αυτό το τραγικό λάθος εκεί και έσπασαν όλοι πάνω τους, πάλι νομίζω ευνοήθηκε και είναι αρκετά ψηλά, μιας και όλοι αυτοί οι οδηγοί που είναι μπροστά μας θα εξαφανιστούν πολύ πίσω μέσα στους επόμενους γύρους. Εδώ βλέπετε πλησιάζουμε το Stroll, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Πήγα να ρίξω μια ματιά από την εξωτερική, μήπως έβρισκα την πρόσφυση, αλλά δεν το βρήκα, και έτσι θα πρέπει να παραμείνουμε πίσω από το Lance Stroll, να δούμε σε ποιο σημείο θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε, να ανεβούμε στην τέταρτη θέση. Νομίζω αυτός πλέον αρχίζει και ζορίζεται λιγάκι με τα μαλακά ελαστικά. Αυτός μάλλον και πιο σύντομα θα πρέπει να κάνει την αλλαγή ελαστικών σε σχέση με τους τρεις πρώτους που είναι με μεσαία ελαστικά. Εδώ θα κολλήσουμε πίσω από το Lance Stroll να πάρουμε τα κενά. Έχουμε ανοιχτό το ERS, αρχίζουμε και το πλησιάζουμε. Έχει φοβερή τελική ταχύτητα η Ferrari. Έχουμε κολλήσει εντελώς πίσω του. Αλλάζουμε γραμμή από την εξωτερική στην πρώτη στροφή, φρενάροντας πιο αργά από την Aston Martin του Lance Stroll. Περνάμε πλέον στην τέταρτη θέση και τώρα απλά πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να περάσουμε εμείς στην πρώτη θέση, και μπροστά μας έχουμε κίτρινες σημαίες, γιατί υπάρχει μηχανική βλάβη στον Ντάνιελ Ρικάρντο και εδώ κερδίζουμε άλλη μία θέση χωρίς να χρειαστεί να δώσουμε την παραμικρή μάχη, και αυτή τη στιγμή είμαστε στο βάθρο. Είμαστε στο βάθρο και απλά κάνουμε λίγο υπομονή να περάσουν οι επόμενοι γύροι για να περάσουμε εμείς στην πρώτη θέση. Δυστυχώς για τον Carlos Sainz από την pole position θα βρεθεί αρκετά πίσω, αλλά τι να κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται εγώ από την τελευταία θέση ήμουν πιο τυχερός. Ο Carlos Sainz από την πρώτη θέση ήταν ο πιο άτυχος από όλους, γιατί ναι μεν χάνει την πρώτη θέση, έχασε όμως και την δεύτερη θέση που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και να κάναμε το πρώτο μας 1-2 για την Ferrari. Κρίμα για αυτόν, όμως ευτυχώς για εμένα, γιατί μπαίνω πολύ δυνατά μέσα στη μάχη με τον Max Verstappen, που από ό,τι φαίνεται εδώ και δύο σεζόν μόνο αυτό γίνεται. Μάχη με τον Max Verstappen. Οι δύο πρωτοπόροι τώρα μπήκαν στα pit, περνάμε τώρα στην πρώτη θέση, και από εδώ και πέρα οι αποστάσεις θα είναι τόσο μεγάλες από τους υπόλοιπους οδηγούς που νομίζω δεν θα μας σταματήσει απολύτως κανείς για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας, γι' αυτό και δεν θα πιέσουμε κιόλας πάρα πολύ το μονοθέσιο. Και όπως βλέπετε μέχρι τον τελευταίο γύρο δεν χρειάστηκε να πιέσουμε. Μας έχει φτάσει ο Gasly και ο Verstappen, που βλέπετε ότι είναι στην τρίτη θέση, παρακαλώ. Ο Max Verstappen κατάφερε να ξανανεβεί στο βάθρο, όμως δεν μπόρεσαν να με φτάσουν ποτέ. Εγώ δεν πίεσα και πάρα πολύ, γι' αυτό και κατάφεραν και μείωσαν την απόσταση. Όμως σήμερα παίρνουμε μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μια νίκη εδώ στην Ισπανία που
Έχουμε να πάρουμε από την εποχή Alpine και νομίζω στην, τότε στην Alpine πάλι με την τύχη μας βοήθησε να πάρουμε την νίκη. Όμως σήμερα η τύχη ναι ήταν μεγάλο μέρος της νίκης μας. Όμως και χωρίς τα δύο safety car πάλι θα ήμασταν σε μάχη για βάθρο, γιατί η στρατηγική που είχαμε επιλέξει με ένα pit stop ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είχαμε ένα πάρα πολύ δυνατό μονοθέσιο και σίγουρα θα ήμασταν σε μάχη για βάθρο. Για νίκη μπορεί όχι, αλλά για το βάθρο ήταν σχεδόν σίγουρο με τη στρατηγική μας. Όμως, όπως ήρθαν τα πράγματα με τις εγκαταλείψεις, με το λάθος του Max Verstappen, τα δύο safety car, παίρνουμε μια πολύ μεγάλη νίκη εδώ στην Ισπανία. Μια νίκη που μας βάζει ξανά, όπως είπα, στη μάχη για το πρωτάθλημα. Όμως, παρόλο που έχω 3 νίκες σε 4 αγώνες, δεν είναι αρκετό για να περάσω στην πρώτη θέση στον βαθμολογικό πίνακα. Περάσαμε τη γραμμή τερματισμού, μεγάλη νίκη εδώ στην Ισπανία. Όμως, παραμένουμε δεύτεροι στο πρωτάθλημα οδηγών. Γιατί ο Verstappen, παρόλα αυτά, κατάφερε να τερματίσει το βάθρο και να διατηρηθεί πρώτο στο πρωτάθλημα οδηγών. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών βέβαια περάσαμε νομίζω εμείς πρώτοι αυτή τη στιγμή, εννοείται θα το δούμε μετά στους βαθμούς τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως με αυτό το αποτέλεσμα θα πάμε τώρα για το Αζερμπαϊτζάν με έναν μόνο βαθμό διαφορά από τον Max Verstappen που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Μεγάλη νίκη για εμένα, σίγουρα θα το παρηγυρίσω γιατί ξεκινήσαμε από την τελευταία θέση, πήραμε τον φρέσκο κινητήρα που χρειαζόμασταν, έχουμε ένα έξτρα εξάρτημα στο τελευταίο κομμάτι του κινητήρα ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε με αυτά όταν θα έχουν φθορά μέχρι το τέλος της σεζόν. Και από ό,τι φαίνεται το πρώτο τέταρτο του πρωταθλήματος πηγαίνει πολύ δυνατά υπέρ μας. Όμως ο Verstappen είναι ο πρωτοπόρος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο Verstappen είναι ο πρωτοπόρος, παρόλο που έχει νομίζω μόνο μία νίκη αν δεν κάνω λάθος μέχρι τώρα. Είναι ο πρωτοπόρος. Ναι, έχει μόνο μία νίκη γιατί τις άλλες τρεις τις έχω πάρει εγώ. Με μία νίκη, από ό,τι φαίνεται, γίνεται να μείνεις πρώτος στη βαθμολογία. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργα, εγώ τρεις νίκες, αυτός μία νίκη και να είναι πρώτος, όμως έτσι είναι τα πράγματα. Μία εγκατάλειψη που είχαμε στην Κίνα μας κατέστρεψε. Βλέπετε, Carlos Sainz τερμάτισε στην έκτη θέση, ό,τι μπόρεσε ανέκτησε και αυτός. Ταχύτερος γύρος από τον Lando Norris, πήρε αυτός τον έναν έξτρα βαθμό. Ο Leclerc τερμάτισε δέκατος, είχε και μία ποινή 5 δευτερολέπτων, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, αλλά κατάφερε να πάρει τον έναν έξτρα βαθμό. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Βλέπετε, έναν βαθμό διαφορά εγώ από τον Max Verstappen που είναι στην πρώτη θέση. Ανέβηκε τρίτος ο Pierre Gasly, 28 βαθμούς πιο πίσω από τον Max Verstappen και 35 βαθμούς πιο πίσω είναι ο Daniel Ricciardo. Τώρα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουμε περάσει πλέον, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε τώρα γιατί θέλω να αφήσω και λίγο χρόνο να δείτε τους βαθμούς όλων των οδηγών. Θα δούμε τώρα και το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Εκεί η βαθμολογία περάσαμε στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Red Bull και 29 βαθμούς διαφορά από την τρίτη Mercedes. Πηγαίνουμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και ελπίζουμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν να πάμε ακόμα καλύτερα και να περάσουμε ακόμα πιο μπροστά στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και εννοείται και στο πρωτάθλημα οδηγών. Όμως κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Ελπίζω να σας άρεσε και εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε όπως είπα και πριν στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!